Παντελή, ξεκινάμε από σένα και από το αξιοσημείωτο γεγονός ότι η Καγκελαρία έβγαλε επίσημη ανακοίνωση για το Eurogroup. Ναι, Νίκο, καλησπέρα σας. Πριν λίγες ώρες, η γερμανική κυβέρνηση εξέδωσε μια ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του χθεσινού Eurogroup, με το οποίο στέλνει και πολλά μηνύματα. Σταχυολογήσαμε τα κυριότερα σημεία και προσπαθούμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτά τα μηνύματα. Λοιπόν, η ανακοίνωση αυτή λέει μεταξύ άλλων ότι η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε προς τις θέσεις του Eurogroup. Δηλαδή εννοεί ότι η ελληνική κυβέρνηση υποχώρησε. Επίσης λέει, η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει γρήγορα. Εννοεί, κάντε γρήγορα να τελειώνουμε. Γιατί το λέει παρακάτω. Η ρευστότητα, λέει, της Ελλάδας επαρκεί μέχρι το καλοκαίρι. Δηλαδή δείχνει το όριο, το καλοκαίρι. Επίσης λέει, πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις σε εργασιακά, συνταξιοδοτικό, φορολογία. Ορίζει δηλαδή ξεκάθαρα ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν. Και τέλος λέει ότι ο κύριος Σόιμπλε μεταξύ άλλων είπε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι το χρέος, αλλά η ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή με δύο λόγια και πάλι, ξεχάστε την ελάφρυνση του χρέους. Επομένως, Παντελή, δεν μιλάμε μόνο για έναν οδικό χάρτη προς την Αθήνα, αλλά και για μια ατζέντα Μέρκελ εν ώψη της αυριανής συνάντησής της με την Κριστίν Λαγκάρτ. Ακριβώς, Νίκο, αύριο είναι η κρίσιμη συνάντηση, πρώτα με την κυρία Λαγκάρτ και αργότερα με τον κύριο Γιούνκερ. Οι γερμανικές θέσεις που θα αναπτύξει αύριο η κυρία Μέρκελ είναι ότι το χρέος πρέπει να εξεταστεί από το δούνο του μετά το 2018, δηλαδή αφού ολοκληρωθεί το ελληνικό πρόγραμμα και βεβαίως έχουν περάσει οι γερμανικές εκλογές, ότι πρέπει να υπάρξει, όπως είπαμε και πιο πάνω, μείωση των συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου και φυσικά ότι για αρκετό καιρό το πλεώνασμα πρέπει να είναι στο 3,5%. Αυτές είναι οι βασικές γερμανικές θέσεις για αύριο, Νίκο. Να ευχαριστήσω τον Παντελή Βαλασόπουλο. Στην άλλη όχθη, ο Θανάσης Τσίτσας έχει ρεπορτάζ για το τι θα πει η ισχυρή κυρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην αυριανή συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ. Θανάση, σε ακούμε. Η χθεσινή, Νίκο, άκρος επιφυλακτική ανακοίνωση του Ταμείου για το αποτέλεσμα του Eurogroup δείχνει την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ Ταμείου, Αθήνας και Ευρωπαίων Εταίρων και προειδοποιεί το σκληρό μπραντεφέρ που θα ακολουθήσει μεταξύ των δύο κυριών στο Βερολίνο. Η εικόνα που έχω από το Ταμείο είναι ότι χθες Τόμψεν και Βελπουλέσκου, που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Eurogroup, δεν παρέκλειναν ούτε εκατοστό των γνωστών τους θέσεων. Όπερ σημαίνει ότι η κυρία Λαγκάρτ εξακολουθεί να θεωρεί το χρέος εξαιρετικά μη βιώσιμο. Επιμένει στη μείωση των συντάξεων, τη μείωση του αφορολόγητου κοντά στα 5.000 ευρώ, αλλά και τη μείωση των πλεονασμάτων στο 1,5%. Ένα 24ωρο πριν τη συνέντευξη Μέρκελ-Λαγκάρτ, ο στενός της συνεργάτης και αναπληρωτής διευθυντής David Lipton διεμήνυσε σε δηλώσεις του σήμερα ότι το Ταμείο πρέπει να εφαρμόσει τις πολιτικές και τους κανόνες του για να διατηρήσει την αξιοπιστία του. Η Γενική Διευθύντρια του Ταμείου αναμένεται αύριο να αναζητήσει στο Βερολίνο τις εγγυήσεις που θα της επιτρέψουν να εισηγηθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο την παραμονή του στο ελληνικό πρόγραμμα. Αν το Ταμείο επιστρέψει και συμμετάσχει τελικά με χρηματοδότηση στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα, παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο αυτή τη στιγμή. Και αυτό, Νίκο, δεν αναμένεται να αποσαφινιστεί πριν τα μέσα Απριλίου. Αυτά τα μέτρα λοιπόν, τα οποία θα ψηφιστούν τώρα βεβαίως και τα οποία θα αλλάξουν το μείγμα το οποίο έχουμε ως τώρα. Θα συνοδεύονται στο ίδιο νομοσχέδιο, για παράδειγμα, θα έχουμε και τα μέτρα ελάφρυνσης ή τα μέτρα ελάφρυνσης θα έρθουν και θα μπουν στη ζωή μας, αν καταφέρουμε στο μέλλον να επιτύχουμε τους στόχους του πλεονάσματος που έχουν τεθεί. Η συμφωνία, το χθεσινό Eurogroup, είναι ότι τα μέτρα θα είναι από κοινού. Δηλαδή, παράλληλα με το μέτρο το επιβαρυντικό για τον φορολογούμενο συνταξιούχο πολίτη, θα υπάρχει και το θετικό μέτρο ελάφρυνσης, το οποίο θα οδηγεί τελικά σε ένα μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο για το ελληνικό νοικοκυριό. Θα έχουν ένα αν μπροστά τα ελαφρυντικά μέτρα, για να τα πω έτσι. Δηλαδή, θα εφαρμοστούν εάν καταφέρουμε να πιάσουμε τους στόχους ή θα εφαρμοστούν ακόμη και αν η οικονομία πάει λάθος από ένα σημείο. Τα δεδομένα, ξαναλέω, από το χθεσινό Eurogroup είναι ότι δεν υπάρχει ζήτημα υποαίρεσης νομοθέτησης μέτρων, αλλά ότι τα μέτρα θα νομοθετηθούν και θα είναι ακριβώς οι σοβαροί, τα ελαφρυντικά με τα επιβαρυντικά, ας πούμε, μέτρα για την περίοδο μετά το 2019. Άρα, επειδή αυτό είναι σοβαρό, κυρία Χτσιόγλου, αν έρθουν τα τεχνικά κλιμάκια εδώ και στη διαπραγμάτευση σας πούνε ότι εμείς εννοούσαμε, σας το λέω αυτό γιατί βλέπετε ότι έχουμε διαφορετικές ερμηνείες από ένα σημείο και μετά. Εμείς εννοούσαμε ότι τα μέτρα ελάφρυνσης μπορείτε να τα πάρετε μόνο
μόνο αν και όποτε και όταν πιάσετε τους στόχους σας. Έχουμε πρόβλημα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Τα τεχνικά κλιμάκια όταν έρχονται στη χώρα έρχονται με μια συγκεκριμένη εντολή, έρχονται με ένα mandate. Ναι, δεν το έρχονται, λέω γιατί έχουμε άλλες ερμηνείες. Δεν έρχονται για να κάνουν, δεν έχουν περιθώρια τέτοιου τύπου διακριτικής ευχέρειας όπως αυτή που περιγράφεται. Δηλαδή θα κινηθούν στο περίγραμμα και στο πλαίσιο που τέθηκε χθες στο Eurogroup, που είναι έτσι όπως σας το εξήγησα προηγουμένως. Οι εικόνες που προκαλούν αίσθηση με πρωταγωνιστή τον Τούρκο Πρωθυπουργό και ένα νέο μονταρισμένο όπως αποκαλύπτεται βίντεο που δείχνει τα όσα επιχειρεί να στήσει η Άγκυρα γύρω από τα Ήμια για εσωτερική κατανάλωση. Στο νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής περνάει ανάμεσα από δύο βραχονισίδες και φτάνει σε απόσταση μόλις 2 μέτρων από τις ακτές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Χουργέτ, οι 6 αξιωματικοί που βρίσκονταν μέσα άρχισαν να τραβούν βίντεο και φωτογραφίες από τα Ήμια και παρέμειναν στο σημείο για 10 λεπτά πριν το σκάφος τους απομακρυνθεί. Στο γενικό μας επιτελείο σήμανε συναγερμός, αλλά η ανάλυση των εικόνων έδειξε την αλήθεια. Οι Τούρκοι δείχνουν αρχικά ένα σκάφος τους να πλησιάζει στην περιοχή των Ήμιων, όμως στη συνέχεια το πλάνο κλείνει και οι βραχονισίδες που φαίνονται δεν μοιάζουν μορφολογικά με τα Ήμια. Όπως φαίνεται λοιπόν, η αριστερή εικόνα είναι από τα Ήμια, αλλά η δεξιά από κάπου αλλού. Το κόψιμο στο βίντεο πάντως αφήνει τους πάντες να πιστέψουν πως πρόκειται για τη συνέχεια και πως τελικά οι Τούρκοι έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από τα Ήμια. Στο τέλος του βίντεο γίνεται αντιληπτό ότι η κάμερα περιορίζεται σε συγκεκριμένο σημείο για να μην φανεί η περιοχή. Σύμφωνα με πηγές του Ελληνικού Πενταγώνου, ο ορεινός όγκος που διακρίνεται πίσω δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση ούτε με τη δυτική ούτε με την ανατολική Ήμια. Με αφορμή οπτικο-ακουστικό υλικό που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδες αναφορικά με προσέγγιση τουρκικής ακτεωρού σήμερα το πρωί στα Ήμια, από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής γνωρίζεται ότι δεν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο, ενώ στην περιοχή βρίσκεται συνεχώς περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι Τούρκοι από την πλευρά τους προσπαθούν να δείξουν ότι μετά τη βόλτα του επιτελάρχη τους και τις σχεδόν καθημερινές προκλήσεις από αέρα και θάλασσα, κατάφεραν να φτάσουν μια ανάσα από τα Ήμια. Υποστηρίζουν μάλιστα πως και πάλι ανάγκασαν το ελληνικό λιμενικό να αποχωρήσει. Σύμφωνα με τη Χουργέτ, το ελληνικό σκάφος βρισκόταν αρχικά στην Καλόλυμνο και όταν άρχισε να πλησιάζει, καταδιώχθηκε από τουρκικό και αναγκάστηκε να φύγει. Κάτι που δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση από τα πλάνα. Το ελληνικό σκάφος αναγκάστηκε να επιστρέψει όταν ξεκίνησε σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής να κατευθύνεται προς το μέρος του. Στην περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν 2 σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής και 3 της τουρκικής. Πρώτο θέμα στη γειτονική χώρα παραμένουν τα περί του επερχόμενου δημοψηφίσματος και κυρίως αυτή η κίνηση του Τούρκου Πρωθυπουργού μέσα στη Βουλή. Με το δεξί του χέρι, ο Μπιναλί Γκιλντιρίμ σχηματίζει το σήμα των περιβόητων γκρίζων λύκων και δηλώνει υπερήφανος για τη συμμαχία τους εν ώψη της 16ης Απριλίου. Έβαλα! Έβαλα! Μιλιέτσι ve ülkücü kardeşlerim! Önce memleketim ve önce milletim dediler ve birlikte yola çıktık. Η συνεργασία του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ταγί Περντογάν με τους Γκρίζους Λύκους επισημοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη και επισφραγίστηκε το μεσημέρι. Όλα μοιάζουν να κυλούν σύμφωνα με το σχέδιο του Τούρκου Προέδρου. Αυτό προβλέπει εκτός από συμμαχίες απειλές, όπως αυτή στελέχους του ΑΚΕΠΕ για σοβαρή πιθανότητα εμφυλίου, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που επιθυμεί ο Ερντογάν. Την ώρα που οι προκλήσεις και τα κατασκευασμένα επεισόδια στα Ήμια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό το δημοσίευμα έρχεται να δείξει την πραγματική κατάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας. Η εφημερίδα Cumhuriyet, με τίτλο στο πρωτοσέλιδό της «Ο παράλληλος στρατός του Ερντογάν», αποκαλύπτει ότι μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα άρχισε να χτίζεται ένας δεύτερος στρατός στη χώρα με αποκλειστικό στόχο να προστατεύει τον Ταγί Περντογάν. Ο άνθρωπος που τρέχει το σχέδιο αυτό είναι ο μπατζανάκης του Τούρκου Προέδρου, ο Σκαν Ουζούνερ. Από τη 15η Ιουλίου και μετά έχει οργανώσει χιλιάδες ανθρώπους μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων WhatsApp, οι οποίοι είναι πανέτοιμοι να βγουν στους δρόμους σε περίπτωση μιας νέας απόπειρας πραξικοπήματος. Στο δημοσίευμα που αναστατώνει τη γειτονική χώρα, τονίζεται πως οι μυστικοί υπερασπιστές του Ερντογάν έχουν εξοπλιστεί με όπλα τελευταίας τεχνολογίας και έχουν ήδη κάνει τις πρώτες τους ασκήσεις. Ο παράλληλος στρατός του Ερντογάν είναι εξοπλισμένος με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ο μυστικός στρατός διαθέτει όπλα, drones και ασυρμάτους, ώστε να είναι δυνατή η μεταξύ τους επικοινωνία, ακόμη και στην περίπτωση που θα έχουν κοπεί οι επικοινωνίες στην Τουρκία. Βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που βρίσκεται στην αντιπολίτευση έκανε λόγο για εγκληματική οργάνωση και ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα.
Από τη μια λοιπόν οι εικόνες στα Ίμια με το ελληνικό πεντάγωνο να διαβεβαιώνει πως ελέγχει πλήρως την κατάσταση και από την άλλη οι εικόνες στο εσωτερικό της Τουρκίας με την ανασφάλεια να κυριαρχεί και τον Ταγί Περντογάν να προσπαθεί με κάθε τρόπο να κερδίσει το πολυσυζητημένο δημοψήφισμα. Αριστεριστές και αστυνομικοί έρχονται στα χέρια. Οι διαδηλωτές χτυπούν με καδρόνια και λωστούς. Οι αστυνομικοί προχωρούν σε προσαγωγές. Επικρατεί χάος. Αστυνομικοί τραυματίζονται στο κεφάλι. Ματωμένοι ζητούν ενισχύσεις. Ακολουθούν μάχες σώμα με σώμα. Διαδηλωτές και αστυνομικοί συγκρούονται. Πέφτουν στο έδαφος. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. 7 αστυνομικοί τραυματίζονται. Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε ο Αλφα, βλέπετε τους άντρες της αστυνομίας που έχουν μόλις βγει από τα επίκοτα περιστατικά όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ράματα στο κεφάλι, γάζες, νάρθηκες και καροτσάκια για κάποιους αστυνομικούς που δεν μπορούσαν να περπατήσουν από τα χτυπήματα. Μας έστειλαν σαν πρόβατα στη σφαγή, λένε συνδικαλιστές αστυνομικοί. Στείλαμε κυριολεκτικά πρόβατα στη σφαγή. Χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό δεν μπορούν να αποθήσουν άτομα οι οποίοι είναι με λωστούς και στυλιάρια και επιτίθεται εναντίον του αστυνομικού. Υπάρχει κατάλληλη διμερία και αυτή θα έπρεπε να σταλεί. Πάντα στις γιορτές τοποθετούμε στατικές δυνάμεις και όχι ΜΑΤ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν υπήρξαν επεισόδια, οι δυνάμεις επενέβησαν. Όλα ξεκίνησαν όταν ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Παπάς, παραβρέθηκε στην επέτειο για τα 104 χρόνια από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων και επιχείρησε να καταθέσει στεφάνι. Όπως καταγγέλουν, ο βουλευτής ήταν προκλητικός. Η παρουσία του κ. Παπά είναι μια παρουσία που από μόνη της είναι προκλητική. Ανθρωποί οι οποίοι στέλνουν τον ναζιστικό ύμνο της Γερμανίας, έναν ύμνο απαγορευμένο ακόμη στην ίδια Γερμανία, αποτελούν από μόνη τους πρόκληση. Παντού πήρατε το αντίδραση στην παρουσία μας. Εμείς δεν πτωούμεθα. Οι αριστεριστές που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς αντέδρασαν με αποτέλεσμα να σημειωθούν συμπλοκές. Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές ατόμων. Ένας διαδηλωτής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Στον αέρα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, το νεοσυσταθέν Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, αφού όπως θα μας πει τώρα ο Γιάννης Πιταράς, τα μέλη του παραμένουν απλήρωτα, Γιάννη. Και αυτό είναι το λιγότερο, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι αυτό που δίνει τις τηλεοπτικές άδειες. Τώρα στην πραγματικότητα καλείται να δώσει και άδεια και μάλιστα κανονική και άνευ αποδοχών και στα μέλη του. Επειδή τα περισσότερα μέλη του ΕΣΟΥΡΟΥ είναι και συνταξιούχοι, ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να επιλέξουν έναν από τους δύο μισθούς. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν έχει προσδιοριστεί μισθολογική κλίμακα, μηνιαίος μισθός ως μέλη του ΕΣΟΥΡΟΥ. Δεν παίρνουν χρήματα. Το χειρότερο δεν έχουν πάρει είναι τίποτα μέχρι τώρα. Δεν έχουν πάρει τίποτα μέχρι τώρα. Το χειρότερο είναι ότι τους ζητούν και αναδρομικά να πάρουν να επιστρέψουν ποσά. Το πιο απίθανο έχει γίνει με τον ίδιο τον πρόεδρο του ΕΣΟΥΡΟΥ, τον κύριο Κοτρομάνο, στον οποίο είχε αποσταλεί ένα έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, με το οποίο του ζητείται αναδρομικά η επιστροφή χρηματικού ποσού όσα χρεωστεί το καταβληθέντος, ενώ ο πρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ για τις μέχρι σήμερα υπηρεσίες του στην αρχή δεν έχει λάβει ακόμα καμία αμοιβή. Όπως καταλαβαίνεις, μετά από όλα αυτά έχουν αιματεωθεί όλες οι συνεδριάσεις του ΕΣΟΥΡΟΥ, μένουν στον αέρα όλες οι αποφάσεις του, όπως στον αέρα μένει και το μισθολογικό τους. Με τους στίχους του Imagine, του John Lennon στα χείλη, χιλιάδες πολίτες σε 28 αμερικανικές μεγαλοπόλεις διαδηλώνουν κατά του Τραμπ. Η αργία της ημέρας του Προέδρου στην Αμερική πλέον μετονομάζεται σε ημέρα «Αυτός δεν είναι ο Πρόεδρός μου». Στο Portland, οι κεντρικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης όταν διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να επιτεθούν και να χτυπήσουν στο κεφάλι και το σώμα ακόμη και ηλικιωμένες γυναίκες. 13 άτομα συνελήφθησαν. Απτόητος ο Τραμπ, παρά τις διαδηλώσεις εναντίον του, διορίζει νέο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας στη θέση του Μάικλ Φλίν. Ο αντιστράτηγος Χέρμπερτ Ρέιμοντ Μακμάστερ έχει υπηρετήσει το Ιράκ και το Αφγανιστάν και δεν έχει σχέσεις με τη Ρωσία. Θύελλα αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του ελληνικής καταγωγής ακροδεξιού υποστηρικτή του Τραμπ, Μίλο Γιαννόπουλος, που είπε ότι η παιδοφιλία δεν είναι απαραίτητα κακό πράγμα. Λίγο αργότερα, βέβαια, τα μάζεψε. The first relationship they really have, the first long relationship they have, is with an older guy who perhaps
takes care of them financially, takes care of them emotionally. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός απαντά στον Τραμπ για το υποτιθέμενο τρομοκρατικό χτύπημα στη χώρα του. Let me put it like this. I was, like many others, I believe, surprised by the comments made about Sweden this weekend. It's up to the president and to decide what he wants to say.